Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words. Γεια σας αγάπες, με ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, το οποίο θα κλείσει ουσιαστικά το έτος 2017 για το κανάλι. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το 2018 να σας φέρει ό,τι δεν σας έφερε το 2017 και οι προηγούμενοι χρόνοι. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς, ό,τι με ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς. Πραγματικά το εύχομαι, θέλω να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά, γιατί όταν είναι καλά όλοι οι άνθρωποι είναι και όλα καλύτερα γενικά, είναι ένας καλύτερος κόσμος γενικά. Άμα ξεκινήσω εγώ με τις ευχές δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ, οπότε ας πάμε τώρα στο θέμα του βίντεο. Θα κλείσουμε λοιπόν το 2017 φορώντας αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ. Αποφάσισα να κάνω ένα ακόμα One Brand Makeup Tutorial, αυτή τη φορά χρησιμοποιώ προϊόντα μόνο από την εταιρεία Makeup Academy. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εταιρεία κατά τη δική μου την άποψη. Έχω καταβολευτεί με άπειρα προϊόντα τους και μπορώ να πω ότι έχουν πολύ οικονομικές τιμές και συνδυάζουν μια πολύ καλή ποιότητα. Πιστεύω πως σας έκανα ένα μακιγιάζ το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ σε όλες τις επιδερμίδες, δηλαδή τις σκουρόχρωμες και νυχτόχρωμες. Δεν θεωρώ ότι είναι δεσμευτικά κάποια από τα χρώματα που έχω βάλει. Οπότε ελπίζω να το διασκεδάσετε, ελπίζω να θέλετε να δείτε πώς έγινε αυτό το μακιγιάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω ήδη ενεδατώσει το πρόσωπό μου. Θα περάσω κατευθείαν σε primer. Θα χρησιμοποιήσω το Undress Your Skin. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Είναι ένα σιλικονούχο primer, το οποίο ουσιαστικά δίνει πολύ ωραία ενυδάτωση στο πρόσωπο. Δεν κάνει ιδιαίτερη δουλειά στους πόρους, δεν το ξέρετε αυτό. Είναι πιο πολύ ένα φίλτρο ενυδάτωση το οποίο θα σας προσφέρει σε περίπτωση που έχετε ξηρή επιδερμίδα ή θέλετε ένα πιο flawless αποτέλεσμα. Τώρα θα περάσω σε foundation, θα χρησιμοποιήσω το Skin Define Matte Perfect Foundation, το οποίο έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Το συγκεκριμένο που έχω είναι στην απόχρωση Ivory Flash, αλλά είναι αρκετά σκουρόχρωμο, σε σχέση δηλαδή με το πρόσωπό μου τουλάχιστον. Οπότε θα χρησιμοποιήσω μία μικρή βοήθεια. Πάλι από Makeup Academy είναι το Custom Color Foundation Mixer, το έχω στην απόχρωση Lightning Warm. Είναι ένα λευκό χρωματάκι το οποίο θα το χρησιμοποιήσω για να ανοίξω την απόχρωση του foundation, ούτως ώστε να μπορέσω μετά να το εφαρμόσω στο πρόσωπο και να μην φαίνεται ξένο πάνω μου. Οπότε κάνω την ανάμιξη στο χέρι μου. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο τύπου οδοντόβουρτσα, το οποίο με βολεύει πάρα πολύ παραδόξως για την εφαρμογή του foundation. Και επειδή δεν έχω concealer δυστυχώς, θα χρησιμοποιήσω το ίδιο και για τα μάτια και τώρα εντάξει, ό,τι καλύψει, κάλυψε. Με ό,τι έχει περισσέψει στο χέρι μου έβαλα λίγο κάτω από την περιοχή των ματιών και με τα μποναριστές κινήσεις με το δάχτυλο θα καλύψω λίγο τους μαύρους κύκλους. Τώρα θέλω να σετάρω σε μερικά σημεία, δεν θέλω να το κάνω πολύ έντονα γιατί είναι αρκετά ματ, δεν θέλω πολύ έντονο cake αποτέλεσμα, οπότε θα χρησιμοποιήσω από Set & Reflect Finishing Kit. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, έχει το πιο καταπληκτικό highlighter που έχω στην κατοχή μου με υγρή εμφάνιση, υγρό αποτέλεσμα. Και από κάτω έχει αυτήν εδώ πέρα την πούδρα, η οποία είναι διάφανη. Θα βάλω λίγο κάτω από την περιοχή των ματιών, ίσα ίσα με τα μποναριστές κινήσεις. Λίγο εδώ, λίγο εδώ. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τα φίλια μου εκτός κάμερας και επιστρέφω. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα η οποία ονομάζεται Spice Charm. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, έχει απίστευτες αποχρώσεις μέσα. Μπορείς να κάνεις από καθημερινό μακιγιάζ μέχρι και λίγο πιο εντυπωσιακό, διότι συνδυάζει και σήμερα και matte, αλλά είναι και πολύ γήινα παράλληλα, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα. Θα ξεκινήσω λοιπόν παίρνοντας ένα blending brush, ό,τι σας βολεύει εσάς. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι λίγο μία ανθρακή με καφέ περίπου υποτόνους. Θα ξεκινήσω δηλαδή αρκετά σκληρά στα μάτια μου και θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και θα αρχίσω σιγά σιγά με τα μποναριστές κινήσεις προς τα πάνω να χτίζω την εξωτερική μου γωνία. Και παίρνοντας ένα πινελάκι το οποίο είναι λίγο πιο μικρούλικο, αλλά blending πάλι, παίρνω την ίδια απόχρωση και θα τη χρησιμοποιήσω στην εσωτερική κόχη του ματιού. Που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και φαίνεται λίγο σκληρό στην φάση που είναι, θα πάω με ό,τι έχει απομείνει από το πινέλο και θα
κάνω αυτήν εδώ πέρα την κίνηση για να ενώσω το ένα σημείο με το άλλο. Θα καθαρίσω λίγο αυτό εδώ πέρα το σημείο, βάζω μια απειρολέξτη ποσότητα από κονσίλερ και θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι, το οποίο είναι συνθετικό flat, και θα καθαρίσω λίγο αυτό το σημείο και θα πάω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι μια μπρονζέ καταπληκτική σήμερη απόχρωση. Αρχικά θα τη χρησιμοποιήσω με στεγνό πινέλο και άμα χρειαστεί παραπάνω ένταση θα επαναλάβω τη διαδικασία με βρεγμένο πινέλο. Επειδή την έχω ξαναδοκιμάσει αυτή την απόχρωση, παιδιά, γράφει πάρα πολύ έντονα και χωρίς βοήθεια από κάποιο υγρό σπρέι, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, για πιο έντονο αποτέλεσμα ίσως το χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα για να σβήσω σωστά τις μεταβάσεις αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το οποίο είναι ένα σήμερι πάλι, αλλά πολύ πιο σκούρο. Και πιστεύω ότι θα μου φανεί πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο για σωστό blending. Το χρησιμοποιώ εδώ που είναι τα τελειώματα της μίας σκιάς με της άλλης. Και επαναλαμβάνω το ίδιο και από αυτή τη μεριά. Και πηγαίνω σε αυτό το πινελάκι το ακριβές που χρησιμοποιήσαμε πριν. Βάζω πάλι αυτήν εδώ πέρα τη σκιά και φέρνω λίγο τη σκιά προς τα πάνω. Την ίδια απόχρωση που χρησιμοποιήσαμε στην εξωτερική γωνία και χτίζω το κάτω κομμάτι του ματιού φυσικά, να δέσει με το πάνω. Και για να το κάνω λίγο πιο έντονο, θα χρησιμοποιήσω το Fix and Mist Pro Base από τη Makeup Academy φυσικά. Θα βάλω πάλι την μπροζέ απόχρωση που χρησιμοποιήσαμε στο κέντρο του ματιού. Θα ψεκάσω και θα περάσω από πάνω μόνο στο κέντρο και πολύ προσεκτικά για να το φωτίσει. Και κάνει τεράστια διαφορά. Βάλω και λίγο ένα μαύρο μολύβι για να το κάνω λίγο πιο έντονο και θα σβήσω προς τα κάτω. Λοιπόν, επέστρεψα και με βλεφαρίδες. Είναι προαιρετικό αυτό. Τώρα τελευταία έχω φάει σκάλωμα βλεφαρίδες και χρησιμοποιώ, τέλος πάντων. Μπορείτε άνετα όμως να υποστηρίξετε αυτό το μακιγιάζ χωρίς βλεφαρίδες, εννοείται. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την Lift and Curl μάσκαρα για να βάψω τις φυσικές μου βλεφαρίδες και να τις ενώσω με τις ψεύτικες. Θα βάλω και λίγο κάτω στις κάτω βλεφαρίδες. Τώρα θα περάσουμε σε ζέσταμα του προσώπου. Θα χρησιμοποιήσω ένα και μόνο ένα προϊόν. Είναι το Pro Base Matte Satin Pressed Powder, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Η απόχρωση που έχω είναι η Deep Fawn και είναι ξεκάθαρα ένα πολύ σκουρό χρωματάκι, ζεστό κιόλας. Και τώρα πάμε σε λάμψη στο αγαπημένο μου κομμάτι. Θα χρησιμοποιήσω το Light Luster, είναι σε αυτή τη συσκευασία, είναι καινούριο λανσάρισμα. Έχω την απόχρωση λάμπης και έχει μέσα μία λιλά και μία ρόζ απόχρωση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη ρόζ απόχρωση και θα πάρω το πινελάκι που χρησιμοποίησα πριν για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια και θα πάω στο ροζάκι για να το χρησιμοποιήσω για λάμψη εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν μπορώ. Γενικά τα highlighters τους είναι άψογα, 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 μου αρέσουν πάρα πολύ. Και για highlighters στα μάτια θα πάω από Set & Reflect, θα χρησιμοποιήσω αυτήν γιατί είναι πολύ πιο άσπρη και μου ταιριάζει καλύτερα λίγο στο μυαλό μου. Θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι και θα πάρω την απόχρωση, θα τη βάλω κόκαλο του φρυδιού. Και φυσικά στην εσωτερική γωνία. Ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Τέλος, για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω μία πολύ πολύ nude απόχρωση. Χρησιμοποιήσω λοιπόν από τη σειρά Velvet Matte Lipstick. Είναι το νούμερο 12 και έχει μία πολύ ωραία σάπιο μήλο nude απόχρωση. Οπότε πάμε να την εφαρμόσουμε στα χείλη. Παιδιά, το λατρεύω αυτό το χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν έχει εποχή. Είναι ένα κλασικό nude κραγιόν. Το αγαπώ. Λοιπόν, το τελευταίο μας στάδιο πριν κλείσουμε το μακιγιάζ μας είναι να το κάνουμε ένα ωραίο σετάρισμα. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το Fixing Mist από Pro Base. Το μόνο αρνητικό που θα το προσάψω είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ επιθετικό ψεκαστήρι, έτσι όπως το λέω εγώ, και θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί μπορεί να σου χαλάσει το μακιγιάζ.
Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε και να δισκεδάσετε μαζί μου. Επειδή σε λίγες ώρες αποχαιρετάμε το 2017, θέλω να σας κάνω ένα δωράκι. Οπότε είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω την παλέτα που χρησιμοποιήσαμε για το μακιγιάζ αυτό, η οποία είναι η Spiced Charm. Όπως επίσης θα μπει σε διαγωνισμό και αυτή εδώ πέρα η παλέτα που χρησιμοποιήσαμε για λάμψεις, η Light Lustre, και θα πάρετε την απόχρωση λάμψης και εσείς. Οπότε αυτά τα δύο τα προϊόντα θα τα κερδίσει μία τυχερή από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε, λοιπόν, να ανοίξετε το κουτάκι κάτω στην περιγραφή για να δείτε τους όρους συμμετοχής. Οπότε καλή επιτυχία, παιδιά. Θέλω και πάλι να ευχηθώ ο χρόνος να σας βρει στα καλύτερά σας. Εύχομαι υγεία, εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς και για τα άτομα που αγαπάτε. Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περάσετε τέλεια. Φιλάκια πολλά.